Γεια σας, Ευτύχης εδώ, ελπίζω όλοι να είστε πάρα πολύ καλά. Αυτό το βίντεο έχει τίτλο «Το YouTube στις μέρες μας». Θα μιλήσουμε λοιπόν για το YouTube, για το Σισολίν. Αυτό το έκλεψα από το Radio Arvilla. Και έχω πάρα πολλά πράγματα να πω. Και νομίζω ότι από τη στιγμή που βλέπετε αυτό το βίντεο στο YouTube, σας ενδιαφέρει και εσάς. Γιατί το YouTube νομίζω ότι πάει να αλλάξει τα πάντα στις μέρες μας. Καταρχάς είχα αλλάξει τον τρόπο που είχαμε στο μυαλό μας την έννοια τηλεόραση. Όταν λέω τηλεόραση, δεν εννοώ απλά τη τηλεόραση, το κουτί, τηλεόραση, τη συσκευή. Και κάποιοι άλλοι όταν λένε τηλεόραση εννοούν τα κανάλια τα μεγάλα. Τηλεόραση σημαίνει να βλέπεις κάτι από μακριά. Τηλεόραση. Τηλεόραση είναι και το YouTube. Και στις μέρες μας τηλεόραση, η πιο σημαντική τηλεόραση είναι το YouTube. Οι περισσότεροι πλέον λένε εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, βλέπω YouTube. Κυρίως οι νέοι. Και εννοείται θα βλέπεις YouTube. Αν συνηθίσεις να βλέπεις YouTube, μετά δεν μπορείς να ξαναδείς τηλεόραση. Δεν μπορείς να βλέπεις κάτι και να μην μπορείς να το σταματήσεις ή να πας γρήγορα να το δεις στο τέλος ή να πας δίπλα να δεις κάτι άλλο σχετικό ή να το κάνεις αποθήκευση αποθηκευμένα για να το δεις, αγαπημένα για να το δεις άλλη ώρα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα στην κανονική τηλεόραση, ενώ στο YouTube όλα γίνονται. Και νομίζω πραγματικά ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που μας αρέσει πάρα πολύ το YouTube και είναι εξαιρετικό στις μέρες μας, έτσι λίγο να το πάρουμε χαμπάρι. Όσοι δεν έχουμε έτσι λίγο πάρει χαμπάρι τι σημαίνει YouTube, να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω. Αλλά φαντάζομαι, όπως λέω ξανά, ότι εσείς που βλέπετε αυτό το βίντεο και ασχολείστε και ενδεχομένως να έχετε και το δικό σας κανάλι να ανεβάζετε τα δικά σας βίντεο και θα μιλήσω και αυτό σε λίγο. Λοιπόν, νούμερο είναι ότι είναι on demand, δηλαδή κάτι που εσύ ψάχνεις και το βλέπεις. Δεν κάθεσαι και βλέπεις κάτι μόνο και μόνο επειδή το διάλεξε ένας διευθυντής προγράμματος ή αυτό έχει εκείνη την ώρα. Βλέπεις ό,τι θέλεις. Ψάχνεις, λες θέλω να ακούσω αυτό το τραγούδι. Ψάχνεις το βίντεο κλιπ. Θέλω να δω μια συνταγή για φασολάκια με πατάτες. Α, πάω εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Ό,τι θέλεις το ψάχνεις. Είναι on demand. Είναι πάντα εκεί και πηγαίνεις και το βλέπεις. Φανταστικό είναι αυτό. Νούμερο 2 είναι ότι είναι αμφίδρομο και την έννοια ότι μπορείς να γράψεις σχόλια από κάτω. Μπορείς να απαντήσεις με άλλο βίντεο. Και θα σας πω τώρα κάτι φανταστικό. Εμένα πώς μου αρέσει αυτό. Γιατί κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει πολλά χρόνια τηλεόραση. Και όταν καταλαβαίνω τώρα τη δύναμη και το πράγμα που έχει το YouTube, λέω πω, αυτό είναι, εδώ πέρα είμαστε. Έχεις τον έλεγχο, είναι κάτι δικό σου, έχεις το δικό σου κανάλι και όχι τίποτα άλλο. Ο κόσμος μπορεί να σου γράφει σχόλια. Ναι, φυσικά θα σου γράψουν αρνητικά σχόλια και όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο που πρέπει να το δείτε οπωσδήποτε, πάντα υπάρχουν κάποιοι που ό,τι και να κάνεις θα γράψουν κάτι άσχημο. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι. Το σημαντικό είναι να εστιάζεις σε αυτούς που έχουν κάτι καλό να πούν, να εστιάζεις στο πολύ κόσμο, στον οποίο, ο οποίος θα έρθει εκεί να δει το βίντεο σου και είναι λίγο κρύο ζέστη. Και πρέπει με την ενέργειά σου, με τον ενθουσιασμό σου, με το πάθος σου, με κάποιο χρήσιμο ενδιαφέρον περιεχόμενο, με κάτι αστείο που θα πεις, να τους κερδίσεις. Και το σημαντικό είναι ότι αυτοί θα γράψουν από κάτω. Εσείς μπορείτε τώρα να πάτε να γράψετε από κάτω. Μπορείτε να κάνετε like, μπορείτε να κάνετε subscribe. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε επικοινωνία. Και μετά μπορεί εγώ να κάνω και ένα άλλο βιντεάκι για να απαντήσω σε αυτό που θα πείτε. Και αυτό είναι φανταστικό. Καταρχάς, θα σας πω τώρα κάτι φανταστικό. Δεν υπάρχει ανάγκη πλέον, εγώ προσωπικά, ξέρετε, για να έχεις άτομα που υποτίθεται σε συμβουλεύουν και σου λένε καν αυτό και αυτό που είπες εκεί δεν ήταν τόσο ωραίο. Γιατί, κοιτάξτε, ανεβάζεις ένα βίντεο στο ίντερνετ και σίγουρα αν κάτι δεν πάει καλά, κάποιος θα σου το πει. Θα έρθει να σου πει, α, εκείνο εκεί πέρα δεν είναι καλά ο φωτισμός, να το φτιάξεις την άλλη φορά. Ή μιλάς πολύ δυνατά, ή είναι έτσι, ή είναι αλλιώς. Και αυτό μπορεί στην αρχή να το πάρεις λίγο ότι όπου μου λένε άσχημα πράγματα. Όχι, δεν είναι άσχημα πράγματα, αυτά είναι τα καλύτερα. Να σου δίνουν θετικές συμβουλές. Υπάρχουν φυσικά και άνθρωποι που απλώς θα πούνε κάτι για κακία. Αλλά εγώ θέλω από εσάς να μου πείτε τι δεν σας αρέσει, τι σας αρέσει. Και με αυτόν τον τρόπο να βοηθάμε ο ένας τον άλλο να βελτιώνεται. Το τρίτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι με το που έχεις λογαριασμό στο YouTube και είτε έχεις στο Gmail, είτε στο Google Plus, είτε στο YouTube. Έχεις το δικό σου κανάλι. Αυτόματα έχεις το δικό σου κανάλι που στην αρχή μπορεί απλώς να μπαίνουν τα αγαπημένα σου βίντεο, αλλά μπορείς και εσύ να ανεβάσεις βίντεο. Μπορείς να φτιάξεις ένα βίντεο σαν αυτό με το κινητό σου εκεί πέρα. Μπορείς να φτιάξεις ένα βίντεο που θα λες κάτι χρήσιμο. Και γι' αυτό θέλω να μιλήσω τώρα. Για το τι σημαίνει να έχεις το δικό σου κανάλι. Ότι μπορείς να επικοινωνείς με τον κόσμο. Και με το λέμε τον κόσμο, με τον κόσμο ολόκληρο. Γιατί το YouTube είναι global. Μπορείς ένα βίντεο να το κάνεις αγγλικά και να επικοινωνείς έτσι με ολόκληρο τον κόσμο. Και εδώ για να κάνουμε και ένα μικρό τεστ. Αυτό ακριβώς το βίντεο με το που κλείσω την κάμερα θα το γράψω και στα αγγλικά. Θα λέω πάνω κάτω τα ίδια πράγματα στα αγγλικά για να τα δούμε μαζί αυτά τα βίντεο.
πώς συμπεριφέρονται, ποιο έχει περισσότερα views, τι σχόλια βάζουν από κάτω από άλλες χώρες, για να δούμε λίγο πώς πάει αυτό το πράγμα, να τεστάρουμε μαζί. Συνεπώς, αμέσως μπορείς να κάνεις κάτι στα αγγλικά και να απευθύνεσαι σε όλο τον κόσμο. Απίστευτο είναι αυτό. Δεν ξέρω, ακόμα εγώ το συνειδητοποιώ μέρα με τη μέρα και μου φαίνεται λίγο έτσι ωραίο και περίεργο. Λοιπόν, και όταν έχεις το δικό σου κανάλι, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις για να το ανεβάσεις. Και όταν λέμε το ανεβάσεις, κυρίως να έρθουν να δουν περισσότεροι τα βίντεο σου. Ναι, φυσικά στην αρχή μπορεί να κάνεις κάποια βίντεο που δεν είναι πολύ ωραία και κάποιοι άλλοι θα πούνε κάτι άσχημα πράγματα, αλλά δεν πρέπει να μασίσεις, παιδιά, δεν πρέπει να μασίσεις. Πρέπει να συνεχίσεις, γιατί συνεχώς βελτιώνεσαι. Εννοείται, κανείς δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά αυτοί που κάθονται και σχολιάζουν συνεχώς, ποτέ δεν μπαίνουν στη δράση, γιατί φοβούνται ότι θα βγουν και άλλοι να τους σχολιάσουν, και έτσι ποτέ δεν κάνουν κάτι. Ενώ αυτοί που στην αρχή, ακόμα και αν δεν είναι καλοί, συνεχίζουν και βελτιώνονται και βελτιώνονται και βελτιώνονται, κάποτε βλέπουν ότι έχουν κάνει πολλά βήματα μπροστά. Συνεπώς, μη μασάμε. Μη μασάμε. Κάντε τα βίντεο σας, πάρτε τα σχόλια. Και αν δείτε ότι κάτι δεν πάει και δεν είναι πολύ ωραίο, κατεβάζετε το βίντεο. Βάζετε ένα άλλο. Συνεχώς θα βελτιώνεστε. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, όταν κάνεις έτσι, ξεκινήσεις ένα κανάλι, να έχεις μία έτσι κατεύθυνση. Να πεις ότι εγώ θα κάνω βιντεάκια για αυτό ή για το άλλο. Εγώ προσωπικά το κανάλι μου είναι περισσότερο έχει να κάνει με συνταγές, για τρόφιμα, μιλάω και τέτοια πράγματα. Κάνω και βιντεάκια σαν αυτό. Αλλά έχει μια κατεύθυνση. Να βρείτε κι εσείς μια κατεύθυνση. Και όταν έχετε μια κατεύθυνση, μπορείτε να έχετε παράλληλα ένα blog το οποίο θα στέλνετε εκεί τον κόσμο. Εγώ για παράδειγμα σας λέω: μπείτε στο blessas.gr να δείτε άλλα βίντεο, να δείτε πράγματα που γράφω. Και με αυτόν τον τρόπο μπορείς κατά κάποιο τρόπο αυτόν τον κόσμο που έρχεται να δει το βίντεο να το χρησιμοποιείς και κάπου, να τους στέλνεις κάπου να κάνουν κάτι. Το να αναφέρεις κάτι να κάνει ο κόσμος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν κάνεις ένα βίντεο, είναι πολύ σημαντικό στο τέλος να πεις: κάνε subscribe, κάνε like. Γιατί αυτά θεωρούνται αυτονόητα, αλλά τα ξεχνάει ο κόσμος. Την ώρα που θα το ακούσεις, ας πούμε τώρα το ακούτε αυτό το βίντεο, αυτό εδώ κάτω εδώ έχει ένα κουμπάκι που λέει like. Έτσι σε θάμζε, πάτα like. Αν σε αρέσει, κάνε ένα like, έτσι. Δε, εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει συμμετοχή. Πάνω υπάρχει ένα άλλο κουμπί που λέει subscribe. Ή εγγραφή, ανάλογα με τι γλώσσα βλέπετε, ή μπορεί να είναι. Δεν ξέρω τι, σαν κινέζικα. Πατήστε αυτό το κουμπί αν θέλετε να γραφτείτε στο κανάλι και μετά κάθε φορά που μπαίνετε στο YouTube να σας βγάζει στην πρώτη σελίδα αν έχω ανεβάσει κάτι καινούριο ή αν το έχετε συστάρει ανάλογα να σας έρχεται και με email. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά αυτό βοηθάει και εμένα πάρα πολύ. Γιατί κοιτάξτε στις μέρες μας, η δύναμη των καναλιών φαίνεται από τα subscribe. Ιδίως αν δουλεύετε για λίγο εμπορικά στο ίντερνετ. Κάποιος που πάει να συνεργαστεί μαζί σας θα μπει και θα δει για να δω το κανάλι του πόσα views έχει, πόσα subscribe. Αμέσως αυτό είναι και όσο περνάει ο καιρός αυτό είναι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή κάνετε ένα κανάλι για γαλλικά και θέλετε να πείτε σε μια εταιρεία να σας στείλει κάποια δείγματα για να κάνετε κάποια βίντεο, να προτείνετε μια συνεργασία. Δεν χρειάζεται τίποτα, να πείτε έχω αυτό το κανάλι. Αν πει ο άλλος και δει ότι έχεις 2.000 subscribers και 500.000 views, λέει, όπ, αυτός κάτι κάνει. Άρα αμέσως μπαίνει, αμέσως είσαι σε ένα καλό δρόμο και με αυτόν τον τρόπο, πολύ απλά, χτίζεις το προφίλ σου και το κανάλι σου. Και είναι κάτι που το ελέγχεις εσύ, είναι κάτι δικό σου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβουμε. Γιατί όπως είπα και πριν, έχω κάνει χρόνια τηλεόραση, αλλά είναι άλλο πράγμα να έχεις κάτι δικό σου. Να χτίζεις κάτι δικό σου, να ξέρεις ότι έχεις έναν χι έλεγχο, έτσι. Και στις μέρες μας ο καθένας έχει αυτή τη δυνατότητα. Να έχει το δικό του κανάλι, να βγάζει τα βίντεο του και να χτίζει το προφίλ του. Και όταν λέω να χτίζει, είναι πραγματικά σημαντικό να αποφασίσετε κάτι. Να πείτε, εγώ θα κάνω βίντεο για μουσικά όργανα. Λοιπόν, σήμερα εδώ θα δούμε μαράκες από την Νότια Αφρική. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνουν έτσι, κάνουν αλλιώς, κάνουν αυτό. Μπορείτε να τα βρείτε εκεί και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Ενώ ότι μπορεί να έχετε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κάτι άλλο που θέλω να πω. Υπάρχουν διάφορα μικρά τρίκ τεχνικά όταν έχεις το κανάλι. Δεν ξέρω τώρα εσείς αν έχετε κανάλι. Για παράδειγμα, κάτω στο description πάντα να γράφετε πράγματα γιατί μπαίνουν στις αναζητήσεις. Επίσης, όταν βάζετε και ένα link από το blog σας ή από το site σας, από το Facebook, να βάζετε στην αρχή το http://. Γιατί έτσι γίνεται clickable, δηλαδή ο άλλος μπορεί να πατήσει για να πάει. Θα δείτε παραδείγματα από κάτω στην επιγραφή. Υπάρχει clickable link, μπορείτε να πατήσετε για να πάτε στο site. Επίσης, μπορείς να διαλέξεις το thumbnail, αυτή η φωτογραφία που φαίνεται στις επιλογές και όταν βλέπει κάποιος το βίντεο σε μία λίστα από βίντεο. Αλλά ένα θέμα είναι ότι στην Ελλάδα ακόμα δεν μπορούμε να γίνουμε partners στο YouTube. Όταν γίνεσαι partner στο YouTube, πρώτον μοιράζεις έσοδα από διαφημίσεις, δεύτερον έχεις πολύ μεγάλη άνεση και δυνατότητα να αλλάξεις το κανάλι, να βάλεις από πάνω μπάρα, να κάνεις τα διάφορα πράγματα που στην Ελλάδα ακόμα δεν γίνεται αυτό. Αλλά και να γινότανε, οι προδιαγραφές που χρειάζονται από το YouTube για να μπορέσεις να γίνεις partner είναι πάρα πολύ υψηλές. Πρέπει να έχεις τουλάχιστον 2.000 subscriber, έχει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό views
και δεν ταιριάζει το πολύ στα ελληνικά δεδομένα. Αλλά να θυμάστε ότι τη φιλοσοφία του πράγματος. Το YouTube έρχεται και σου λέει: κοίτα, έχεις μια πλατφόρμα, έχεις το δικό σου κανάλι. Ανέβασε το, εγώ θα βγάζω τα λεφτά από τις διαφημίσεις και από κάτω. Δεχτώ έτσι, γιατί ο άλλος σου προσφέρει κάτι που ήταν πολύ δύσκολο εσύ να έχεις ένα σερβερ να ανεβάζεις βίντεο. Και αν κάποια στιγμή αρχίσεις και πας πολύ καλά και πολύ καλά και πολύ καλά, μπορεί να γίνουμε συνεργάτες. Αυτό λέει και είναι κάτι λογικό και έξυπνο. Τώρα, φυσικά, αν θες να το δεις λίγο επαγγελματικά και είναι το αντικείμενό σου αυτό. Λέω, για παράδειγμα, αυτό το βίντεο μπορεί να το βλέπει κάποιος ο οποίος είναι. Ας πούμε. Μουσικά όργανα πάλι. Είναι μουσικός και κάνει μαθήματα μουσικής. Μπορεί σε βίντεο να κάνει μαθήματα μουσικής. Να λέει τις μαράκες, κάνεις 1, 2, 3, 4. 1. Δεν ξέρω, να κάνει μαθήματα για να παίζεις μαράκες. Να κάνει μαθήματα να παίζεις κιθάρα. Με αυτόν τον τρόπο μπορείς μετά να στέλνεις τον κόσμο σε ένα site, στο οποίο θα λέει πληροφορίες που μπορεί να βρει περισσότερα, να πάρει να κάνει μαθήματα μαζί του. Και με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιείς το YouTube για να χτίσεις την προσωπική σου την καριέρα σου, το επάγγελμά σου και στις μέρες μας, παιδιά. Αυτό είναι. Σας το λέω. Επειδή ζούμε σε περίεργες εποχές με το θέμα της ανεργίας και αυτό, σκέφτεται ό,τι θέμα και ό,τι δουλειά και να κάνεις, πρέπει να έχεις αυτό το back end που λένε. Να έχεις αυτή την υποδομή στο να υποστηρίζεις. Για μένα προσωπικά, το ίντερνετ, τα site είναι το νούμερο ένα marketing. Δεν βγάζω προσωπικά λεφτά άμεσα από τα site, από διαφημίσεις κτλ. Αλλά όλες οι δραστηριότητες μου χρηματοδοτούνται από τα site. Όλες μου οι συνεργασίες στηρίζονται μπορεί μέσα site, δίνω κάποιες παροχές μέσα από τα site ή εκδηλώσεις, ομιλίες που μου ζητά να κάνω, βιβλία κτλ. Από εδώ βλέπουν. Είναι φανταστικό αυτό και θέλω να το σκεφτείτε. Τώρα σας δίνω αυτά παραδείγματα περισσότερο γιατί μπορεί να βλέπουν νέοι που θέλουν, λένε, εγώ τι να κάνω ζωή μου κτλ. Σκεφτείτε το λίγο αυτά. Ανάλογα με το αντικείμενό σας, τι θέλετε να ασχοληθείτε. Πώς μπορείτε να το παντρέψετε όλο αυτό. Λοιπόν, ξέφυγα λίγο για YouTube στις μέρες μας. Ξεκίνησα να λέω και πήγαμε λίγο σε θέματα internet marketing που έχουν άμεση σχέση με το YouTube. Λοιπόν, να είστε καλά. Κάντε like, subscribe, share αν θέλετε. Ελπίζω αυτό το βίντεο να σας φάνηκε χρήσιμο. Καλή δύναμη σε όλους και να περάτε τέλεια. Γεια σας.